λέγανε οι άνθρωποι, μήπως καθέβηκε η εκκλησία για καμιά άλλη. Βασικά εδώ ο κύριος εντός εισαγωγικών δεν ήταν κάτοικος μόνιμος στον Μπράλο. Ούτε τον ήξερε κανείς. Στην προκειμένη περίπτωση, με ένα συμβάν των σκυλιών του το καλοκαίρι, φέτος, που τα σκυλιά βγαίνανε από την περίφραξή του και κατεβαίνανε κάτω στην πλατεία που ήταν και κόσμος και υπήρχε φόβος για το θέμα το συγκεκριμένο, να μην επιτεθούν τα σκυλιά αυτά, ντόπερμαν κτλ. Έμαθα το τηλέφωνό του από κάποιον συγχωριανό που του είχε κάνει μια δουλειά εδώ στο ρολόι του νερού. Τον πήρα τηλέφωνο τον κύριο αυτόν, εντός εισαγωγικών, και του είπα να έρθει να δούμε, να δει μάλλον τι θα μπορέσει να κάνει με το θέμα των σκυλιών. Από εκεί και ύστερα τον πήρα μία φορά, τον πήρα δεύτερη φορά, μιλήσαμε. Το μόνο που τον ρώτησα πώς λέγεται, μου είπε Στάθης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, εφόσον μου είπε ότι λέγεται Στάθης, του μίλησα να έρθει εδώ να κάνει ενέργειες για τα σκυλιά του και στη συνέχεια να μπορέσουμε να είμαστε και εμείς στην περίπτωση αυτή, να μην υπάρχει ατύχημα δηλαδή σε ανθρώπους. Με πήρε τηλέφωνο. Αφού με πήρε τηλέφωνο, του επεσήμανα πάλι το γεγονός, ήρθε, βράδυ ερχόταν, πάντα βράδυ ερχότανε, και το σπίτι το δικό μου, επειδή έχει οπτική πρόσβαση προς το σπίτι του, μετά τις 12:00 η ώρα τα βράδια, κάποια βράδια, όχι όλα τα βράδια, έβλεπα το συγκεκριμένο σπίτι να φωτίζεται. Από εκεί και ύστερα του είπα να έρθει εδώ για να μπορέσουμε να συναντηθούμε, να του επισημάνω για το θέμα το συγκεκριμένο πάλι, την κατάσταση να είναι τα σκυλιά του δεμένα και τα λοιπά και να προσέχονται, απλά και μόνο για το θέμα του κόσμου. Ποτέ δεν συναντηθήκαμε. Μα ποτέ δεν συναντηθήκαμε. Και το ζήτησα, ποτέ δεν συναντηθήκαμε εδώ στο χωριό. Και πριν από έναν περίπου ένα μήνα, είδα ότι δεν ανάβανε τα φώτα του σπιτιού τις νυχτερινές ώρες, όπως ανάβανε όταν ερχόταν εδώ για διάφορες επιχειρήσεις. Αυτά λοιπόν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζει και κανείς άλλος. Δεν το γνωρίζει και κανείς άλλος στο χωριό μας. Ούτε κάτοικοι του Μπράλου εδώ τον γνωρίζουν.